μαζί τον παραγωγό της παράστασης, τώρα εδώ, τον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος μας λέει ότι θα έρθετε και στην Ελλάδα να παίξετε. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει? Μόνο αυτό δηλαδή, δεν είναι να το διευκρινίσουμε για να το τελειώνουμε. Εάν επιτραπούν οι υγειονομικές συνθήκες και αναλόγως την πορεία της παράστασης, βεβαίως θα έρθουμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε να κάνουμε. Άρα δεν σταματάει η καριέρα μετά την Κύπρο. Όχι, σας είπα γιατί μιλάω καλά ελληνικά. Ναι. Όταν λέω είναι τελευταία παράσταση, δεν εννοώ μία παράσταση. Αυτή η δουλειά θα γίνει όταν θα ολοκληρώσει τον κύκλο της. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής. Αυτό θέλω να πω. Γιατί όμως απλό. Θα τελειώσει τον κύκλο της, ναι. Θα τελειώσει τον κύκλο της όποτε τον τελειώσει, στην Κύπρο, στην Ελλάδα. Ναι. Οπουδήποτε στο εξωτερικό, δεν ξέρω πού αλλού θα πάει, αν θα πάει, πώς θα γίνουν οι συνθήκες, δεν ξέρουμε αν θα ζούμε του χρόνου. Και από εκεί και πέρα τελείωσε, εγώ για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Το έκανα αυτή τη δήλωση και τελείωσε. Μια στιγμή να ρωτήσω κάτι εγώ, Παύλο, με επίτρεψέ μου. Εδώ μας λέει τώρα ο κύριος Κωνσταντίνου ότι παίρνει κόσμος και δεν έχουμε λόγο να τον αμφισβητήσουμε και λέει υπάρχει πολύ μεγάλη προπόληση και λένε όλοι θέλουμε να πάμε να δούμε το Χαϊκάλη. Κανείς δεν αμφισβητεί τη σπουδαιότητά σου ως ηθοποιού και διοικομικού ηθοποιού. Γιατί να πάρεις μια απόφαση να τελειώσει η καριέρα σου, ας πούμε, αφού ο κόσμος βλέπεις ότι θα έρθει να σε ξαναδεί πολύ έντονα από ό,τι φαίνεται? Γιατί να σου πω κάτι. Ναι. Θέλω να παραμείνω λίγο άνθρωπος. Και βλέποντας αυτή την ανθρωποφαγία που υπάρχει, χωρίς να ξέρουν άνθρωποι, μιλάνε, λένε πράγματα, έχουν βγάλει αποφάσεις, έχουν δικάσει, έχουν στήσει στο κάγκελο ανθρώπους χωρίς να ξέρουν τι έχει συμβεί πραγματικά. Όταν λέει κάποιος κάτι, αμέσως παρεμηνεύεται. Όλο αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το διαχειριστώ εγώ, αγάπουλα μου. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Δεν έχω βγει ποτέ δημόσια να κακολογήσω κανέναν. Δεν έχω καμία θέση με αυτή την αισθητική η οποία υπάρχει. Και δεν έχω κανένα λόγο να συνεχίσω όταν άνθρωποι βγαίνουν και μιλάνε για μένα με τόσες κακίες. Όποια και αν είναι αυτή. 1, 2, 5, 10, 100 δεν έχει σημασία. Όποιος και να είναι. Δεν αντέχω εγώ τόση κακία και τόσο μίσος που βλέπω να υπάρχει. Υπάρχει άνθρωπος που βγήκε και είπε για με ποιο δικαίωμα απορώ πως παραγωγός βγήκε και έκανε πρόταση στο Χαϊκάλη. Γιατί? Κατηγορούμε για κάτι. Έχω πάει φυλακή. Έχω κάνει κάτι επιλήψιμο. Ξέρουνε τι έχει συμβεί. Όχι. Πάει να κάνουμε μια αρπαχτή. Η αρπαχτή λοιπόν θα δοθεί στον αέρα η απάντηση ουσιαστικά αν είναι αρπαχτή ή όχι. Δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάνε άνθρωποι με τόσο. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν ήμουν ποτέ, δεν έχω βγει ποτέ να κακολογήσω άνθρωπο. Δεν έχω καμία σχέση πια με αυτή την αλληλοφαγία η οποία υπάρχει. Γι' αυτό πήρα την απόφαση ότι τελείωσε. Δεν μπορούμε θέλουν αίμα. Καταλαβαίνω. Να πεθάνω δεν θα το κάνω, δεν θα του κάνω τη χάρη. Ναι, τουλάχιστον θα αποχωρήσω να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και γιατί όμως μια στιγμή τώρα, επειδή κάποιο μπορεί να έχει μια άποψη αντίθετη από τη δική σου. Καλά, δεν είναι γι' αυτό τώρα. Μισό λεπτό. Το ότι είναι μαζί μας στο τηλέφωνο ο κύριος Χαϊκάλης δεν αναιρεί. Λίγο δύο πράγματα να πω λίγο κάτι. Είναι μια παράσταση, πρώτον αρχικά για την παράσταση, η οποία συγκριτικά με το υπόλοιπο βιογραφικό, χωρίς να θέλω να πω κάτι, αλλά είναι η αλήθεια και ξεπέτα χαρακτηριστικά. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάτι, ζητώ πραγματικά συγγνώμη και εξαιρετικοί όλοι. Αλλά συγκριτικά με το υπόλοιπο βιογραφικό και τις υπόλοιπες επιλογές που είχατε κάνει. Δεν δέχομαι αυτό που λέτε. Προσβάλλετε τους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Δεν το λέω. Ο Μιχάλης Ομόσιος έπεσε στο Δελφινάριο για 15 χρόνια πρωταγωνιστής. Γεμίζει θέατρο ο Μιχάλης Ομόσιος. Η Ελένη Φιλή. 100 χρόνια ένα συγκεκριμένο πράγμα και μία φορά κάτι άλλο. Ένα μεγάλο θεατράκι της Κύπρου. Γεμίζει θέατρο μόνος του. Παρακαλώ, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μιχάλης Ομόσιος, ο οποίος είναι. Ο Χάρη Κλίν τελευταία έχει κάνει επιθεώρηση στην Κύπρο. Έχετε με Κύπριους ηθοποιούς. Μπορώ να μιλήσω με Κύπριους ηθοποιούς. Κάτσε να μιλήσει και ο Παύλος. Να. Έλα, Παύλο. Μισό λεπτό. Εάν ο Μιχάλης Ομόσιος. Να μιλήσω λίγο. Μιλάει και ο Παύλος. Ο Μιχάλης Ομόσιος είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός. Μόνο που είχε την ατυχία να στιγματιστεί παίζοντας ένα συγκεκριμένο ρόλο. Αυτό δεν αναιρεί την αξία του. Συμφωνώ. Γιατί να σε εξηγήσω. Ο Χατζηχρήστος έξω από τον Βλάχο τον έχουμε δει σε πολλά άλλα πράγματα. Δεν μιλάω όμως για τους υπόλοιπους. Λέω ότι συγκριτικά με προηγούμενες επιλογές δικές σας. Πώς ουσιαστικά λοιπόν κρίνεται την πορεία ενός ανθρώπου και λέτε ότι δεν είναι. Δηλαδή, ο Γιάννης ο Φλωρινιώτης είναι τραγουδιστής. Δεν έχει καμία σχέση. Η Ελένη Φιλή είναι μια ηθοποιός και έχει δώσει δείγματα γραφής. Παίζει και στα κομμάτια. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν συναδέλφων που εγώ θα βρεθώ και θα πω παιδιά, το βιογραφικό μου δεν είναι ανάλογο αυτών των ηθοποιών. Ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω εγώ συναδέλφους και θα πω αυτός είναι ταλαντούχος. Εγώ ευχαριστώ τον Κούλη γιατί μου έκανε μια πρόταση όταν κανείς άλλος δεν μου την έκανε. μετά την επικαιρότητα των τελευταίων μηνών, που για μένα αν κάτι από τη στιγμή που, μου επιτρέπετε, από τη στιγμή που είχες βγει στην εκπομπή της Χριστίδου, δεν κρύφτηκες και είπες κάποια πράγματα, αυτό είναι εκτιμητέο, αυτό νομίζω που ίσως έκανε μεγάλη εντύπωση, σχολιάστηκε και ούτε σε μένα άρεσε, ήταν το άνδρας παλιάς κοπής. Δεν το γνωρίζετε τι σημαίνει άνδρας παλιάς κοπής? Θεή μου, γνωρίζει τι σημαίνει άντρας παλαιάς κοπής. Δεν θα ήθελα να ανοίξω μια αυτή την κουβέντα τώρα. Απλώς δεν μπορώ να κλείνω και τα μάτια αυτή τη στιγμή και επειδή είστε στο τηλέφωνο μαζί μας να λέμε ότι δεν έχουν γίνει και άλλα πράγματα. Το θεωρώ ανέντιμο για μένα και πολύ γλυκά κάνω αυτή την τοποθέτηση. Θεή μου, σε ρωτάω επειδή πιάστηκες όπως πιάστηκε και ο κύριος Περίς. Μπορεί λοιπόν να μου πει, απαντήσει κάποιος, εάν έχετε στο μυαλό σας ότι το αρσενικό παλιάς κοπής είναι ο άντρας της δεκαετίας του 20 που μαστίγωνε τις γυναίκες, που είχε τον νόμο με το μέρος του και που ασκούσε εξουσία και βία στις γυναίκες. Θα σας πω ότι έχετε δίκιο. Αν όμως πάμε στο αρσενικό παλιάς κοπής που είναι ένας άντρας που ξέρει να σέβεται τη γυναίκα, που ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου όταν βγαίνει ή όταν μπαίνει. Άρα όταν ακούει το όχι σταματάει. Άρα όταν ακούει το όχι σταματάει. Άσε με να μιλήσω. Μισό λεπτό, εγώ βγήκα να μιλήσω. Όταν λοιπόν ένας άντρας ξέρει να φλερτάρει, που δεν είναι μόνο με τα μηνύματα του Facebook, αλλά ξέρει να φλερτάρει διαζώσεις, όταν ξέρει να φερθεί και να κάνει μια γυναίκα να φέρεται διαφορετικά, τότε με συγχωρείς, τότε έχω δίκιο εγώ. Για το αρσενικό παλιάς κοπής είναι ένα άλλο τρόπο συμπεριφοράς. Εάν δεν θέλετε, γιατί θέλετε να κυνηγήσετε το Χαϊκάλη για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν θέλω να κυνηγήσω κανέναν, καμία πρόθεση. Όχι, δεν μιλάω για σένα, μιλάω για όλο το σύστημα. Απλώς είναι ωραίο τώρα να πείτε ότι πραγματικά στο όχι το πρώτο πρέπει να σταματάμε. Συγγνώμη, να μιλήσω και εγώ λίγο. Παύλο, επιτρέψτε να μιλήσω και εγώ λίγο. Μαγκαπούλα μου, αφού δεν ξέρεις τα γεγονότα, ποιο όχι? Αφού δεν ξέρεις τα γεγονότα, αφού δεν ξέρετε την υπόθεση, ρε παιδιά. Αν μου επιτρέπετε, έχω μιλήσει τηλεφωνικός. Ο Παύλος Χαϊκάλης είναι ομόνος. Για να μιλάω, έχω μιλήσει. Έχω μιλήσει με κορίτσια στην Κύπρο. Αυτή τη στιγμή όμως δεν θα ανοίξω μια τέτοια κουβέντα. Να πω κάτι, συγγνώμη, να μιλήσω κι εγώ. Μιλάς τόση ώρα κι εσύ, να μιλήσω κι εγώ λίγο. Ο Παύλος Χαϊκάλης, εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε τίποτα. Μια στιγμή. Δεν έχει καμία σχέση η βαρύτητα των καταγγελιών άλλων ανθρώπων που και αυτή τη στιγμή είναι φυλακή. Γιατί το συγκρίνεις? Όχι, δεν το συγκρίνω, ίσα το ξεκαθαρίζω. Με τέτοιες. Και από εκεί και πέρα, ο μόνος που εγώ τον είδα, που ακούστηκε το όνομά του, δεν είναι ότι είναι βαριές καταγγελίες. Και βγήκε και είπε, ρε παιδιά, αν κάποιον στεναχώρησα, συγγνώμη, δεν ξέρω εγώ τη βαρύτητα και το τι έγινε. Είναι ο Χαϊκάλης, αν μη τι άλλο. Δηλαδή είναι ο μόνος που βγαίνει. Κάτσε μια στιγμή. Είναι ο μόνος που βγαίνει. Μην πυροβολήσουμε. Ωραία, επειδή βγήκε, να τον πυροβολήσουμε και περισσότερο και του άλλου που δεν βγαίνουν, που κάνουν και άλλες κινήσεις να τους κρυβούν. Δεν είναι κακό να πούμε. Αυτό λέω εγώ. Και στις μέρες, ό,τι και να έχει γίνει και να το ακούσουμε και από τον Παύλο. Και ένας άνθρωπος που να αλλάξει και συμπεριφορά. Άφησε με να βάλω μια τελεία. Έχει δικαίωμα να θες και συγγνώμη και να τον εκτελέσουμε δηλαδή. Τι να κάνω, μπορώ λίγο να μιλήσω, παρακαλώ πολύ. Και ο κάθε Χαϊκάλης τώρα, εγώ δεν το κρίνω. Μπορώ να μιλήσω. Ότι όταν ακούμε. Παιδιά, επειδή με έχετε καλέσει στο τηλέφωνο να μιλήσω. Ναι, Παύλο, συγγνώμη, έχει δίκιο τώρα. Μιλάμε εμείς και δεν μιλάει ο άνθρωπος. Έλα, Παύλο. Λοιπόν, Θεέ μου, επειδή θες να πεις κάποια πράγματα. Έχω 40 χρόνια δώσει συνεντεύξεις για τη θέση μου για τη γυναίκα. Αυτά τα ξεχάσατε. Όταν έλεγα ότι ο άντρας δεν έχει σημασία με πόσες γυναίκες θα πάει, αλλά να καταλάβει την αξία της μιας. Όταν έχω πει ότι συχαίνω με το φίλο μου. Όταν έχω πει ότι όταν χωρίζει ένα ζευγάρι φταίει πάντοτε ο άντρας. Όταν πήρα θέση εναντίον του Λάκη του Λαζόπουλου, ο οποίος ήταν φίλος μου και με έχει αναδείξει και με έχει βγάλει στην τηλεόραση για το πώς φερότανε σε σχέση με τη Μιμή Ντενίση, που είναι συνάδελφος και γυναίκα, όλα αυτά ξεχαστήκανε μέσα σε μία νύχτα, μόνο και μόνο που έγινε μία θέση, μία καταγγελία, χωρίς να ξέρει κανένας τι έχει συμβεί και τι έχει υποθεί. Λοιπόν, όλα αυτά ο Λάκης, επειδή είναι ένας ανώτερος άνθρωπος και κατάλαβε πως το είπα, έχει κατανοήσει και το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Όμως θέλω να σου πω ότι ό,τι έχω πει τη θέση μου για τη γυναίκα, επειδή θες να ρωτήσεις για το όχι κτλ., σε πληροφορώ ότι τα έχω πει 40 χρόνια η θέση μου αυτή. Δυστυχώς δεν αναγνωρίστηκε ποτέ. Και επειδή θες να πιαστείς με το θέμα του όχι και τα λοιπά, και επειδή μου λες, συγγνώμη αγάπη μου, μπορώ να το προσπεράσω. Μπράβο, επειδή έχεις μιλήσει και λες με κοπέλα στην Κύπρο. Είναι ανέντιμο σε κάποιον να λες κάποια πράγματα τη μία μέρα και την άλλη, με αφορμή που η βάση της είναι αυτή, να το προσπεράσω και να μην κάνω καμία αναφορά. Με όση ευγένεια ως οικοδέσποινα με διακρίνει, οφείλω έστω να το αναφέρω. Αυτό. Να πεις τι δηλαδή, για το όχι, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δεν υπάρχει μια επιστροφή όπως θέλετε να την παρουσιάσετε. Είναι μια εσωτερική ανάγκη, ήταν να δουλέψω και θέλω να φύγω. Αυτό είναι ένα γεγονός. Και φεύγω με μια παράσταση η οποία ουσιαστικά είναι εμπορικά στέκει, γιατί έχει γίνει, χωρίς να γίνει διαφήμιση, έχουν πουληθεί τα μισά εισιτήρια. Αποκλείεται να αλλάξεις την απόφαση σου αυτή, Παύλο, αν στον κόσμο της, δηλαδή αποκλείεται να αλλάξει αυτή η απόφαση. Δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή με τόσο πικραμένος, Γιώργο μου, έχω δει τόσο μίσος. Τι γίνεται, παιδιά. Τι γίνεται εδώ. Ο κακός χαμός. Σταβουλαλούρου. Πραγματικά ο κακός χαμός ήταν κάτι το οποίο δείξε πάρα πολύ ώρα. Είδαμε και το σχετικό βίντεο. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, ο άλλος στον άλλον. Ο Παύλος Χαϊκάλης έξαλλος επέμενε ότι είναι άντρας παλαιάς κοπής. Δεν άλλαζε την άποψή του σε αυτό. Το κατηγορούμε δεν σημαίνει ότι όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν πάει φυλακή. Πρωτού πάνε φυλακή, κατηγορούνται και κατηγορηθεί. Όντως από διάφορες κοπέλες. Το θέμα είναι εάν θα πάει σε δίκη. Και αν θα καταδικαστεί. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα καλά-καλά ούτε το σωματείο. Άλλο κατηγορούμε, άλλο με καταδικασμένος. Και το σωματείο ηθοποιών το έχει αφήσει ακόμα δεξιδεξιδά. Να καλησπέρισω και τη Χαρά τη Λεμονή. Η Χαρά Λεμονή, ο κακός χαμός. Δεν έχουμε πει χρόνια πολλά σήμερα στο Στέλιο και στη Στέλλα που σήμερα έχουν τη γιορτή του. Στο Αγίου Στυλιανού σήμερα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Πάμε τώρα παρακάτω. Τι είπα, πολύ φως έχεις βάλει σήμερα, Χαρά Λεμονή, παιδί. Ναι, δεν ξέρω. Λες και είναι το φάντασμα της όπερας. Τώρα είμαι εντάξει. Λες και σε ελευρώσανε. Τώρα είμαι εντάξει. Εκεί, λες και σε ελευρώσανε. Οι άσπισες μόνο θα το πει ακούς, εδώ με το Χαϊκάλι. Το Χαϊκάλι δεν άντεξε. Η αλήθεια είναι ότι λίγο έχω εκπλαγεί, αλλά εντάξει. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση, η οποία πραγματικά μας έχει προκαλέσει εντύπωση και αφορά μια 16χρονη, η οποία τι έκανε, έσβησε τσιγάρο στο μάτι συμμαθήτριά της για ένα αγόρι. Ναι, έσβησε τσιγάρο στο μάτι της συμμαθήτριάς της πράγματι για ένα αγόρι. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ περίεργο. Προκαλεί όλη αυτή η κατάσταση. Προκαλεί την αγωνία των γονιών που στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Κοιτάξτε εδώ. Ναι, είναι προκλητικό. Η κοπέλα μάλιστα δεν θέλει ούτε καν να ζητήσει συγγνώμη, διότι φίλησε, τόλμησε το θύμα να φιλήσει το αγόρι της τέλος πάντων. Έχει προκαλέσει, συνέβη στο πρώτο επάλι στην Δραπετσόνα, έχει προκαλέσει πραγματικά σοκ. Άμεσα έφτασε στο σημείο η 41 χρονών μητέρα του θύματος. Ενημερώθηκε από τον διευθυντή του σχολείου και συνόδευσε την κόρη της στο κέντρο υγείας της Δραπετσόνας για τις πρώτες βοήθειες. Θα συγκληθεί ο Παιδαγωγικός Σύλλογος για την 16χρονη. Συμμαθήτριες των κοριτσιών λένε ότι η κοπέλα που έλυσε το τσιγάρο δεν έχει μετανιώσει. Το είπε, λέει, και σε μήνυμα σε μια ομαδική συνομιλία της τάξης. Εκεί έστειλε και μια φωτογραφία από το αυτόφορο, παρακαλώ. Και όλα έγιναν γιατί η κοπέλα η μία φίλησε το αγόρι της άλλης. Άρχισε ένας λεκτικός τσακωμός και κατέληξε τελικά να της βύσει το τσιγάρο στο μάτι. Απίστευτα πράγματα. Ναι. Το θύμα, λέει, μιλούσε με ειρωνία και έλεγε ότι δεν καταλαβαίνει τι έχει γίνει. Η κοπέλα που έζηψε το τσιγάρο δεν έχει επικοινωνήσει με το θύμα, δεν θέλει να ζητήσει συγγνώμη και βέβαια, εντάξει, όλο αυτό το περιστατικό έχει προκαλέσει ένα σοκ. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε, γιατί έχουμε έναν 60χρονο άντρα, ο οποίος εμβολιάστηκε, πήγε να κάνει το εμβόλιο τη Johnson Johnson και μετά από 2 ώρες ο άνθρωπος κατέληξε. Τι ακριβώς έγινε, έγινε ιατροδικαστική εξέταση. Έγινε ιατροδικαστική εξέταση. Να πούμε λοιπόν ότι ο 60χρονος έκανε το εμβόλιο του κορονοϊού μέσω του προγράμματος εμβολιασμός κατοίκων. Έκανε λοιπόν το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Μόλις έκανε το εμβόλιο, μετά από λίγη ώρα, συγκεκριμένα μετά από 2 ώρες, ο άνθρωπος άρχισε να αισθάνεται μία διαθεσία. Ναι. Σε σημείο πολύ άσχημο, όπου κλείθηκε και το ΕΚΑΒ. Δεν πρόλαβε δυστυχώς το ΕΚΑΒ να φτάσει, γιατί μέσα σε λίγη ώρα ο άνθρωπος κατέληξε. Απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φυσικά να πούμε ότι έγινε η νεκροψία. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο γιος. Ναι, γιατί η ιατροδικαστική εξέταση λέει άλλα πράγματα πάντως. Πάμε να δούμε τι λέει ο γιος. 11:30-12 παρά με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου και μου είπε ότι θα έρθει ένα κλιμάκιο από τον Νεοδή για να εμβολιάσει τη μητέρα μου, η οποία είναι κατάκητη λόγω κεφαλικού. Με την ευκαιρία, λέει, θα εμβολιαστούμε, λέει, και εγώ και η γιαγιά. Δεν τον πάρω τρένα να το κάνει. Εγώ είμαι εμβολιασμένος, έχω κάνει και τις 2 δόσεις. Του λέω, όπως καταλαβαίνεις, καταρχήν δεν ήξερα τι εμβόλιο θα κάνει. Να ξεκινήσω από εκεί. Και του λέω, πρόσεχε, και το είχαμε το νου μας στη μαμά, επειδή είχε πάθει κάποιες θρομβώσεις στο παρελθόν και είχε διάφορα θέματα υγείας. Του λέω, πρόσεχε, λέω, με τη μαμά, ρώτα, λέω, τους γιατρούς, κάντε, λέω, κάποιες εξετάσεις για να Να είμαστε σίγουροι. Να είμαστε ακριβώς. Ναι. Κυρίως για τη μαμά. Έτσι. Ναι. Στις 12 και 10 με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Έλα, λέει, το έκανα. Λέω: Πώς είσαι? Μου λέει: Καλά, λέει. Με λέει: Να, λέει, λίγο λέει, το κεφάλι μου. Λέει: Με ενοχλεί. Αυτό. Του λέω: Πάρε αντεπών. Λέω: Το κεφάλι μου. Θα περάσει. Μία παρατέταρτο τον πήρα εγώ για να μάθω, να δω την εξέλιξη. Τον παίρνω, του λέω: Τι λέει? Ρε, λέει: Να, λίγο το κεφάλι μου. Λέει: Πήρα, λέει, αντεπών. Λέει: Κομπλέ. Μου λέει: Θα πάω, λέει, να ξαπλώσω, λέει, λίγο. Μία. Και 10 και 4, κάπου εκεί η νέα ενημέρωση. 3 και 4 με πήραν τηλέφωνο από το ΕΚΑΒ και μου είπαν ότι ο πατέρας σας, λέει, κατέληξε. Γιατρός δεν είμαι, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Τι να σας πω. Είχε άλλα συμπτώματα, μόνο το κεφάλι του. Μόνο το κεφάλι του, μόνο. Δεν είχαμε κάποιο... Δηλαδή τώρα όταν σου λέει ένας άνθρωπος που πονάει το κεφάλι μου, εγώ ήμουν στο άλλο το χωριό στη Μαυροθάλασσα μαζί με τη σύζυγο και την κόρη μου. Όταν σου λέει κάποιος που πονάει το κεφάλι του, λες, δεν μου είπε ότι ξέρεις, τρέχα γρήγορα, έλα από εδώ, να φύγουμε να πάμε, το κεφάλι μου πονάει. Αφού δώσαμε το άμκα του σε ιδιώτη ιατρό για να πάρω μια βεβαίωση για θάνατο, και το άμκα του ήταν λευκό, δεν έπαιρνε ούτε τεπών. Ούτε χάπι έπαιρνε. Άλλα υποκείμενα νόσημα. Υποκείμενο νόσημα, όχι κανένα. Με τους γιατρούς δεν τα είχε πολύ καλά. Δεν ξέρετε αν έχει καρδιά, αν έχει κάτι. Όχι, ήταν υγιέστατος ο άνθρωπος. Τώρα δεν υπήρχε κάποιος λόγος να πάμε στο γιατρό. Αυτό δυστυχώς δεν το έκανα. Τώρα, τι να σας πω και τι να πω. Δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω. Είπατε ότι κάνανε και η γυναίκα του και η αδερφή σας. Αυτές είχαν κάποιο σύμπτωμα? Όχι, δεν είχαν κάποιο σύμπτωμα. Είναι μια χαρά. Και η μάνα μου είναι με διπλό εγκεφαλικό στο κρεβάτι. Κάποιο σύμπτωμα δεν είχαν. Και οι δύο το έκαναν το εμβόλιο. Ο κύριος Τσιλιαρούδης προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει το κακό που χτύπησε την οικογένειά του και αναμένουν τα αποτελέσματα. Μάλιστα, για πάμε. Η ιατροδικαστική εξέταση. Έγινε τελικά η ιατροδικαστική εξέταση, λοιπόν. Και το όλο φταίξιμο το ρίχνει σε χρόνια καρδιακά προβλήματα. Ο γιος παρόλα αυτά λέει ότι ο άνθρωπος δεν αντιμετώπιζε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο ιατροδικαστής λέει ότι είχε χρόνια καρδιακά προβλήματα. Μάλιστα, να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Πάμε τώρα, γιατί είχαμε μία απόφαση που παίρνει η Εκκλησία, συγκεκριμένη ενορία, και πληρώνει τα rapid test για να μπορούν να μπαίνουν μέσα οι ανεμβολίαστοι πιστοί. Ναι, όντως. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Εκκλησίας, του συγκεκριμένου Ιερού Ναού. Έτσι, είναι μια εκκλησία στο Γκύζη. Θα πληρώνει τα rapid test των ανεμβολίαστων, ώστε να μπορούν να πάνε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στην Εκκλησία, αφού τα μέτρα που ισχύουν σήμερα προϋποθέτουν αρνητικό τεστ του κορονοϊού. Να πω, ποια εκκλησία είναι, ποια ενορία? Είναι στον Γκύζη η ενορία αυτή. Μάλιστα. Δεν γράφει. Είναι στον Γκύζη, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Επίτροπος, ο κύριος Γιώργος Μπουκουβάλας. Τώρα από την αρχή του COVID εμείς προσπαθούμε και τηρούμε τα κλασικά μέτρα, γιατί καταρχήν εμείς θέλουμε να σεβόμαστε το διπλανό. Μοιράζουμε και ένα έντυπο το οποίο έχω δώσει εδώ στους συναδέλφους σας για να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο ότι η ευθύνη δεν είναι μόνο ο εαυτός μας, αλλά είναι και ο διπλανός μας. Είναι οι γιαγιάδες μας, οι θιάδες μας, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας και είναι σε ευπαθείς ομάδες. Αυτό που εντείναμε τώρα, είναι τα rapid test και οι εμβολιασμοί με βάση το FEC το οποίο είχε εκδοθεί. Και έτσι την προηγούμενη Κυριακή ο ιερέας ανακοίνωσε ότι για να μην υπάρχει το πρόβλημα κάποιος από τον κόσμο να πει ότι δεν έχω λεφτά να πληρώσω το rapid, στο γειτονικό φαρμακείο, το κάνει στο γειτονικό φαρμακείο τις Παρασκευές για την Κυριακή. Το εκμεταλλεύονται. Πηγαίνουν, το υπερεκμεταλλεύονται, αλλά δεν μας νοιάζει, δηλαδή πολλοί το κάνουν και για ίδιον όφελος. Στόχος είναι όχι αυτό του επιχειρηματία, αλλά να διευκολύνουμε τον κόσμο και να μην έχει δικαιολογία ότι με διώξατε από την εκκλησία. Όχι, θα έρθεις να προσευχηθείς, απλά θα τηρήσουμε τα μέτρα να σεβαστούμε τη δημόσια υγεία. Κάνετε και ελέγχους στην είσοδο του ναού. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι είναι η εκκλησία του Αγίου Στυλιανού. Ο Άγιος Στυλιανός στην περιοχή στο Γκύζη είναι η ενορία όπου μπορεί ο πιστός προτού μπει στην εκκλησία και είναι ανεμβολίαστος για να μπορέσει να έχει rapid test, πηγαίνει στο συνεργαζόμενο φαρμακείο δωρεάν, κάνει το τεστ και μπορεί να μπει στην ενορία. Και όχι μόνο αυτό, έχει μοιράσει και έντυπο η Εκκλησία η συγκεκριμένη για την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Στο έντυπο αυτό λοιπόν τονίζει ότι η ευθύνη δεν είναι μόνο ο εαυτός μας, αλλά και ο διπλανός μας. Μάλιστα. Και είναι σημαντική πρωτοβουλία, θα έλεγα αυτή. Είναι πολύ καλό για μένα. Έτσι πιστεύω. Πάμε τώρα, σε λίγο θα έχουμε τον Βαγγέλη Σκεδαρέση, γιατί είχαμε το θάνατο ενός 13χρονου μαθητή μέσα στο σπίτι του. Πρωτού πάμε εκεί όμως, πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί ξαναχτύπησε ο ιερέας με τις ημίγυμνες φωτογραφίες στα social media. Έτσι ακριβώς, ξαναχτύπησε λοιπόν. Ναι. Ισχυρίζεται άλλα πράγματα τώρα. Ναι. Πλέον δεν λέει ότι οι φωτογραφίες αυτές τραβήχτηκαν από φίλο του και συγγενή του για να τον βοηθήσει επειδή ήταν φωτογράφος. Τώρα λέει άλλα πράγματα. Να πούμε λοιπόν ότι μετά το σάλο που ξέσπασε, ο ιερέας θα περάσει και απολογία ναι. από τη Μητρόπολη Σίδηρο Κάστρου, γιατί όπως είπαμε είναι ιερέας της Σέρες. Έκανε λοιπόν μία ανάρτηση σε προσωπικό του λογαριασμό στα social media, λέγοντας λοιπόν ότι πέρα από τη διακονία αγαπάει πάρα πολύ, που την αγαπάει και βρίσκεται από τη νεαρή ηλικία μέσα στην Εκκλησία, αγαπάει πάρα πολύ και τον αθλητισμό και τη θάλασσα και τη πεζοπορία και την ορειβασία. Και έτσι στο προσωπικό του προφίλ έχει ένα άλμπουμ που, όπως λέει, μοιράζεται μαζί με φίλους που αγαπάει και τον αγαπούν, προσωπικά του δεδομένα. Και κλείνει λέγοντας πως δεν με πειράζει η δημοσιότητα που πήρε το θέμα, καθώς είναι καιρός να καταλάβουμε πως οι κληρικοί είμαστε κι εμείς άνθρωποι με χαρές, με λύπες και με προσωπικές στιγμές. Ευχαριστώ τους φίλους για τη στήριξη και συγγνώμη για όσους σκανδάλισα. Για τον δημοσιογράφο που ανέδειξε το θέμα, που του είπα σε τηλεφωνική επικοινωνία πως είναι ελεύθερος να γράψει ό,τι θέλει και ότι αν θέλει να το βγάλει στην επικαιρότητα, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μάλιστα. Εσύ διαφωνείς, Χαρά Λεμονή? Εγώ διαφωνώ γενικά με όλο αυτό το σκηνικό. Δεν έχει δικαίωμα, σου λέει. Δεν έχει δικαίωμα, άνθρωπος δεν είναι. Άλλο τα φοράει τα ράσα, είναι ναι, ιερέας. Δεν έκανε κάτι, ναι, σου λέει. Δεν έκανε κάτι. Τι αμαρτία, λέει, έκανε? Που έβγαλε μια φωτογραφία χωρίς μπλούζα. Όταν μπαίνει στη θάλασσα ιερέας, μέσα. Ρε παιδιά, δεν ξέρω, εμένα μου. Ο ιερέας δεν μπορεί να πάει να μπει στη θάλασσα με τη οράση που θα μπει στη θάλασσα. Δεν λέει και την αλήθεια όμως, γιατί άλλα έλεγε χθες, ότι ήταν ποζάρι για μοντέλο, έτσι. Εκεί διαφορετικό. Άλλα λέει σήμερα, άλλα θα πει αύριο, άλλα έλεγε χθες. Αλλά πέρα από αυτό, δεν πάβει να είναι ιερέας. Μάλιστα. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε να δούμε τώρα να δούμε τι συνέβη με το 13χρονο. Για πάμε, έχουμε τη τηλεφωνική μας με τον Βαγγέλη Σκεδαρέση. Βαγγέλη Σκεδαρέση, σε ακούμε. Γεια, καλησπέρα και στους φίλους της τελευταίας. Θα πάμε στον Δήμο της Αμφίβολης της Σέρες και συγκεκριμένα στο χωριό της Κρίνιδα, σε ένα πολύ μικρό χωριό. Εκεί που χθες στα ξημερώματα ο 13χρονος Φώτης δεν είχε τις αισθήσεις του και ήταν τελικά νεκρός. Πάμε να δούμε πώς έγιναν. Οι ιστολογικές εξετάσεις και η νεκροψία δεν έχουν γίνει ακόμα και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν σήμερα και θα έχουμε τα αποτελέσματα το απόγευμα. Τις τελευταίες μέρες έπασχε από αμυγδαλίτιδα το παιδί που είχε ως αποτέλεσμα να μην πηγαίνει σχολείο, πολύ λογικό, λόγω των έντονων πόνων στο λαιμό. Πήγανε στον γιατρό όπως έπρεπε οι γονείς και του γράψαν τις αντιβιώσεις και πάει λέγοντας. Το βράδυ της Τετάρτης ήταν πολύ καλύτερα, μάλιστα. Την Πέμπτη θα πήγαινε στο σχολείο του κανονικά, ήταν ευδιάθετο ότι θα γίνει στο σχολείο και ζήτησε το πολύ απλό ως 13χρονο παιδί να κάτσει λίγο παραπάνω ξύμνιος, να δει τηλεόραση. Καληνύχτησε τους γονείς του και έκατσε λίγο στον καναπέ. Τα ξημερώματα η μητέρα του ξύπνησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι να κάνει ό,τι ήταν να κάνει και είδε τον μικρότερο γιο της οικογένειας, και μάλιστα τον δεύτερο, να είναι σε καθιστή στάση. Ήταν αργά τα ξημερώματα, παραξενεύτηκε, πήγε να δει τι γίνεται, συνειδητοποίησε ότι ο γιος της δεν είχε τις αισθήσεις του. Αμέσως ταράστηκε, ήταν σε σοκ, κάλεσε βοήθεια, συνειδητοποίησαν ότι δεν είχε παλμό ο μικρός. Ήρθε το ΕΚΑΒ, έκαναν τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν, μάλιστα τα κατάφεραν για λίγο, αλλά επειδή η καρδιά ήταν σταματημένη για πολλή ώρα δεν επανήλθε ποτέ και είχαμε ως αποτέλεσμα αυτό το δυσάρεστο γεγονός με τον 13χρονο να φεύγει από ανακοπή καρδιάς. Τα αίτια είναι ακόμα άγνωστα, περιμένουμε τις ιατροδικαστικές. Μάλιστα, λοιπόν, τις λυπητήρες στην οικογένεια. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί έχουμε ένα παιδάκι 1,5 έτους να περιπλανιέται μόνο του στο δρόμο. Το βρήκαν κάποια 2 14χρονο κοριτσάκια. Εντοπίζοντας το παιδί 1,5 έτους, τι να κάνουν, το πήγανε σε ένα κομμωτήριο εκεί που ήξεραν για να προστατευτεί το παιδάκι το 1,5 έτους. Για πες μας. Βέβαια, ευτυχώς το παιδάκι, η περιπέτεια του παιδιού, όπως είπε και η κομμότρια η κυρία Ελισάβετ Μακρύ, είχε έσει ο τέλος. Και τη μητέρα του που την έψαχνε βρέθηκε λίγη ώρα μετά στον Άλυμο. Το παιδάκι περιπλανιόταν στους δρόμους, στον δρόμο του Αλήμου. Το εντόπισαν δύο 14χρονα. Η μητέρα με καταγωγή από το Ιράκ είχε αφήσει το παιδί να παίζει με τα αδέλφια του από την αυλή, όταν ξαφνικά εξαφανίστηκε μπροστά από τα μάτια τους. Η κομμότρια που πήγανε, το κομμωτήριο είναι παιδικό, το ήξεραν τα παιδάκια το κομμωτήριο, ήξεραν την κομμότρια, πήρε στην αγκαλιά της το παιδί, ειδοποίησε αναμέσως την αστυνομία και το χαμόγελο του παιδιού, έδωσαν σαφείς οδηγίες για το τι θα κάνει, του έδωσαν μόνο νερό, δεν είδανε ανθρώπους να ψάχνουνε, γι' αυτό το πήγανε το παιδί στο κομμωτήριο, επειδή έκανε κρύο το έβαλε η κομμότρια μέσα. Τέλος πάντων, ευτυχώς που το βρήκαν τα δύο 14χρονα και έτσι είχε αίσιο ο τέλος. Πάμε να ακούσουμε τι λέει η κομμότρια γυναίκα, η οποία ειδοποίησε τις αρχές για το παιδάκι 1,5 έτους που παραπλανιόταν στο δρόμο. Δεν ήταν σε κεντρικό σημείο, ήταν στην Αγίου Δημητρίου, χαμηλά προς παραλία, στη Φαμάρ. Το παιδάκι βρέθηκε από δύο 14χρονα, ευτυχώς με γνωρίζανε και ήρθανε κατευθείαν σε μένα να μου πούνε για το παιδί. Πήραμε το παιδάκι, βάλαμε ανθρώπους γύρω-γύρω στην περιοχή να ψάξουν μήπως υπάρχει κάπου η μητέρα να το ψάχνει. Μετά από μία ώρα περίπου βρήκαμε και τη μαμά, η οποία ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν ήξερε να μιλάει ελληνικά, οπότε δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε και μαζί της. Ήταν η Ιρακινή από ό,τι μάθαμε. Τη μητέρα τη βρήκαμε εμείς, η αστυνομία ήρθε μετά από αρκετή ώρα. Το χαμόγελο του παιδιού μας έδωσαν πάρα πολύ σαφές οδηγίες το τι πρέπει να κάνουμε με το μωράκι. Το φέραμε στο κομμωτήριο, μόνο νεράκι του δώσαμε. Ευτυχώς που ήταν τα παιδάκια και το μαζέψαν το παιδάκι και πήγαμε κι εμείς και μπορέσαμε και το φέραμε σε ζεστό μέρος. Το έσκασε, έπαιζε με τα αδέρφια του στην αυλή και το έσκασε. Ήτανε τυχερό. Επειδή το βρήκανε τα παιδιά, γιατί το βρήκανε μέσα στη μέση του δρόμου. Ένα μωρό, σχεδόν 2 χρονών, δεν ήταν καλά 2 χρονών. Το βρήκανε μέσα στη μέση του δρόμου. Πήγαμε, το πήραμε το παιδάκι, ευτυχώς όλα καλά. Μάλιστα, πάλι καλά που βρεθήκατε 14χρονα κοριτσάκια, πάλι καλά που η ιδιοκτήτρια εκεί του κομμωτηρίου ειδοποίησε τις αρχές. Μιλάμε 1,5 έτους παιδάκι να είναι μόνο του στον δρόμο επί ώρα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε λίγο να διασκεδάσουμε, πάμε λίγο να χαμογελάσουμε, πάμε να περάσουμε καλά. Πότε θα περάσουμε καλά? Από αυτό το Σάββατο λοιπόν. Αυτό το Σάββατο μεγάλη πρεμιέρα για το Vegas Live Stage με Βελισάρη, Χαρά Βέρα, Πέτρο Ήμβριο και Σοφία Δανέζη. Για πάμε να ανέβουμε λίγο, για πάμε να γλιτήσουμε, για πάμε να διασκεδάσουμε με φαγητό, ποτό και γλέντι. Vegas Live Stage, Γιώργος Βελισάρης. Θα χορέψουμε. Χαρά Βέρα. Πέτρος Ήμβριος. Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες. Σοφία Δανέζη. Βρήκα το κλειδί, στην πόρτα σου επάνω. Vegas Live Stage, Πέτρου Ράλι 29 Ταύρος. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Τηλέφωνο κρατήσεων 212-214-5050. Vegas Live Stage. Live Stage. Μάλιστα, Vegas Live Stage. Λοιπόν, φύγαμε για Γιώργο Βελισάρη να γλεντήσουμε. Χαρά Βέρα, Πέτρο Ήμβριο, Σοφία Δανέζη και ένα μεγάλο καλλιτεχνικό επιτελείο που μπορείτε και να φάτε από νωρίς και να πιείτε και να διασκεδάσετε και το σημαντικότερο. Τι κάνουμε, να χορέψουμε! Θα πας στο Vegas και θα χορέψεις. Θα χορέψει, εννοείται ότι θα χορέψει. Και θα πας και θα χορέψει και θα πιείς. Πρώτη και καλύτερη εδώ η Λούρου. Πάμε όμως, γιατί για να χορέψουμε χρειαζόμαστε να έχουμε και τις δυνάμεις μας. Και πάμε να πάρουμε το νούμερο 1 προϊόν για τις χαμένες δυνάμεις μας. Να τις αποκτήσουμε ξανά. Πάμε λοιπόν να πιούμε Golden Reaction Collagen, το αγαπημένο κολαγόνο όλων σας, στο 2.11.600 με 39€. Γιατί θέλουμε να έχουμε ένα ισχυρό ανασωπητικό σύστημα. Θέλουμε να έχουμε ένα ισχυρό οργανισμό. Χωρίς να τελεπορούμαστε, χωρίς να πονάνε τα κοκαλάκια μας και οι αρθρώσεις μας. Προλαμβάνει την οστεοπόρωση. Βοηθήστε τώρα τον οργανισμό σας με αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Γιατί θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο τείχος, ένα ισχυρό τείχος προστασίας απέναντι στις ιώσεις και τα κρυολογήματα. Να το λέμε πολλές φορές, γιατί πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι οι ιδιότητες αυτού εδώ πέρα του προϊόντος είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί βοηθούν τον οργανισμό μας. γεμάτο βιταμίνες. Βιταμίνη B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C, μαγνήσιο, MSM και φυσικά συνένζυμο Q10 για να έχουμε μια λαμπερή επιδερμίδα χωρίς ρητίδες. Και φυσικά πρωταγωνιστή στο Golden Reaction Collagen η μία και μοναδική κουρκουμίνη. Βλέπω εδώ πέρα τις εικόνες εδώ. Πόσο ζωντάνια έχουν αυτοί εδώ οι άνθρωποι. Δείτε πόσο ζωντάνια έχουν, πόσο ενέργεια. Για πες μας, γιατί η κουρκουμίνη βοηθάει πάρα πολύ. Η κουρκουμίνη έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξυδωτική δράση. Βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνιση των καρδιακών παθήσεων, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης, στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και φυσικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρθρίτιδας. 2,11,600 με 39 ευρώ. Golden Reaction Collagen. Πίνουμε καθημερινά το αγαπημένο μας κολαγόνο, το οποίο έχετε και με δώρα υγείας. 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα για όλους εσάς. 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα, το αγαπημένο συμπλήρωμα των Ολυμπιονικών, για να γίνεται σωστά αλλά και γρήγορα η αποτοξίνωση που χρειάζεται ο οργανισμός μας, για να λειτουργεί σωστά το ανοσοποιητικό μας σύστημα, αλλά και γιατί η σπιρουλίνα με τη χλωρέλα συμβάλλει στη δημιουργία νέων ερυθρών αιμοσφαιρίων, κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορεί ο οργανισμός μας να ανταπεξέρχεται στα προβλήματα της καθημερινότητας. 2,11,600 λοιπόν, Golden Reaction Collagen για να έχουμε υγεία στα μαλλιά μας, στα νύχια μας, στο δέρμα μας, να μην έχουμε προβλήματα με οστεοπόρωση, γιατί προλαμβάνει την οστεοπόρωση και να μην πονάνε τα κοκαλάκια μας και οι αρθρώσεις μας. Πάμε τώρα γρήγορα. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με την Χριστίνα Λαμπίρη, η οποία έδωσε μετά από πάρα πολύ καιρό συνέντευξη, μία συνέντευξη που αποκαλύπτει γιατί απέχει από την τηλεόραση. Και αυτό και πολλά άλλα για τη ζωή της. Πάμε να δούμε. Την είχαμε χάσει τη Χριστίνα Λαμπίρη. Θυμόμαστε ότι θα ξεκινούσε μία εκπομπή στο TV Μακεδονία, η οποία ποτέ δεν βγήκε στον αέρα, γιατί συνέπεσε τότε, θυμόμαστε, με τις κατηγορίες που είχε συγγενικό της πρόσωπο από την πλευρά του συζύγου της. Για τα σκάνδαλα τότε που είχαν βγει με τον αθλητισμό και με τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Πάμε να ακούσουμε τι λέει η ίδια. Από τη στιγμή που απέκτησα την κόρη μου, τα 25, δουλεύω ασταμάτητα. Η Μαρίσα ήταν καρπός ενός έρωτα. Φυσικά. Ήταν ο πρώτος γάμος, ήταν έρωτας, ήταν τα πάντα όλα και όλα γίνανε με μια εξαιρετική ταχύτητα. Οριστήκαμε, παντρευτήκαμε, χωρίσαμε, γεννήσαμε και δεν μας πήρε πάνω από ένα χρόνο όλη αυτή τη διαδικασία. Όταν χώρισα δηλαδή, γιατί όταν χώρισα ήμουνα έγκυος, δεν είχα γεννήσει, είχα τρομοκρατηθεί. Χρειάστηκε αμέσως να μπω στην αγορά εργασίας. Δηλαδή δεν είχα την πολυτέλεια καθόλου να ευχαριστηθώ τη μικρή ηλικία της Μαρίσας. Όσο πρέπει να ευχαριστιέται κάποιος στο μεγάλωμα του παιδιού του. Εκείνο το διάστημα είχες και κάποιες κρίσεις πανικού, νομίζω. Ναι, ισχυρότατες κρίσεις πανικού. Όπως οι ισχυρότατες κρίσεις πανικού είχα την τελευταία χρονιά της τηλεόρασης. Και γι' αυτό ολοκλήρωσα εκεί όλη αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Η αλήθεια, ξαναλέμε, είναι ότι ήταν έτοιμη η εκπομπή της στο TV Μακεδονία και τελευταία στιγμή ανατράπηκαν όλα. Πάντως, να πούμε ότι λείπει την τηλεόραση η Χριστίνα Λαμπίρη. Ένα πολύ καλό παιδί, μια πολύ καλή δημοσιογράφος, παρουσιάστρια. Γλυκός άνθρωπος. Και πολύ καλή στη δουλειά της. Πάμε τώρα να δούμε. Τι αποκάλυψη κάνει η κυρία Εμιλία Υψηλάντη, η οποία λέει ότι όταν ήταν παντρεμένος ο Γιώργος Λιάνης, για τον Γιώργο Λιάνη δεν λέει, ναι. Τι έκανε ο Γιώργος Λιάνης, άφησε, άφησε οικογένεια για την οικογένειά του. Άφησε την οικογένειά του για την ίδια. Ο άνθρωπος λέει όταν παίρνει μία απόφαση, όταν θέλει πολύ να κάνει μια ενέργεια, μπορεί να προκαλέσει πολύ πόνο σε άλλους ανθρώπους, είπε η Εμιλία Υψηλάνη. Πάμε να ακούσουμε, γιατί η καψούρα του Γιώργου Λιάνη για εκείνη. Ήταν παντρεμένος και άφησε την οικογένειά του, ενώ εκείνος είπε ότι άφησε την αγαπημένη του Θεσσαλονίκη. Εκείνη λέει δεν άφησε μόνο την Θεσσαλονίκη, άφησε και την οικογένειά του για μένα. Για πάμε το δούμε. Ο έρωτας έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Κοιτάξτε, αν θεωρώ κάπου ότι είμαι ένα ανθρώπινο όν, είναι γιατί έχω βιώσει τον έρωτα. Κάνατε θυσίες για τον έρωτα ποτέ? Τις θυσίες που κάνεις για τον έρωτα, ξέρετε, δεν τις αντιλαμβάνεσαι. Διότι είσαι σε μια τέτοια ερωτική κατάσταση που δεν καταλαβαίνεις χιλιάδες παραχωρήσεις και θυσίες, αλλά δεν τις βλέπεις ούτε ως θυσίες ούτε ως παραχωρήσεις. Τις βλέπεις σαν κάτι πάρα πολύ φυσικό. Και μάλλον δεν τις σκέφτεσαι καν. Υπήρχαν άντρες που κάνανε μεγάλες θυσίες για σας. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρουν οι ίδιοι. Εγώ, όχι, δεν το ξέρω αυτό πραγματικά. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Ναι. Γιατί είχε δώσει πρόσφατα μια συνέντευξη ο Γιώργος Λιάνης. Α. Μιλάτε για ειδική περίπτωση. Ειδική περίπτωση γιατί είναι από τους ανθρώπους ο οποίος μιλάει συνέχεια για μένα και αυτό το αναγνωρίζω καταπληκτικό. Δεν έχω ακούσει άλλον άνθρωπο που μιλάει συνέχεια για μένα με τέτοιο τρόπο και να μιλάει για τη σχέση μας με τέτοιο εκπληκτικό τρόπο. Και μου είχε πει, εγώ του την είχα κάνει συνέντευξη, και μου είχε πει ότι κατέβηκε όλη η Θεσσαλονίκη για εσάς. Ναι, εντάξει, ο Γιώργος έχει κάνει όχι απλώς θυσίες. Εγώ όμως δεν το βίωσα ως θυσία, το βίωσα ως κάτι φυσιολογικό, έτσι. Ούτε ο Γιώργος θα το κατάλαβε τότε ως θυσία, δεν πήρε νομίζω και δεν κατάλαβε τίποτα. Είναι αυτό που σας είπα, ότι μπορεί ο άνθρωπος όταν παίρνει μια απόφαση, ξέρετε, την οποία τη θέλει πολύ και κάνει και μια ενέργεια, μπορεί να προκαλέσει και πάρα πολύ πόνο σε άλλους ανθρώπους. Αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνει καν. Το έργο που κάνω, η υποχώρηση από τη Μόσχα, μιλάει γι' αυτό. Όταν εγκατελείπεις έναν άνθρωπο, γιατί πρέπει να ζήσεις αυτό που εσύ επιθυμείς, τον πόνο του άλλου δεν τον βλέπεις. Δεν μπορείς να τον καταλάβεις όλο το μέγεθος, διαφορετικά θα με γίνεις μπαράλια. Επιθυμείς αυτό, πονάει ο σύντροφός σου απ' την άλλη, τι κάνεις. Αυτό με τον Γιώργο Λιάνη τι σχέση έχει τώρα? Γιατί ο Γιώργος ήταν παντρεμένος και άφησε μια οικογένεια. Α, ναι. Αυτό δεν σας είπε ο Γιώργος μόνο, έτσι. Σας είπα ότι άφησε την πόλη του που αγαπούσε πάρα πολύ, έτσι, γιατί η Θεσσαλονίκη και ο Γιώργος ήταν τη μεγαλύτερη ερωμένη. Ναι, αλλά δεν σας είπα ότι εγκατέλειψε μια οικογένεια γι' αυτό. Και αυτό είναι και το άλλο μου έργο, έτσι, το έργο που παίζω. Είναι όμως αυτό που λέγαμε. Άρα τα όρια της ελευθερίας. Δεν είναι η θυσία αυτό? Όχι. Δεν υπάρχει θυσία. Άμα κάνεις αυτό που επιθυμείς, γιατί υπάρχει θυσία? Οι άλλοι υποφέρουνε. Δική σου επιλογή είναι. Μην το κάνεις. Δεν σου πει κανείς να θυσιαστείς όνει και καλά. Εσείς του ζητήσατε να κατέβει από τη Θεσσαλονίκη και Αθήνα? Προφανώς. Εγώ το είπα, δεν το είπα πάρα πολύ απλά, ότι θα έρθεις κάτω. Το θεωρούσα απόλυτα φυσιολογικό. Και ενώ ήταν παντρεμένος. Ξέρετε, αυτό που λέγαμε πριν περί ελευθερίας. Η ελευθερία είναι δύσκολο πράγμα. Διότι καμία σου πράξη δεν έχει έτσι σόν και καλά, καλό αποτέλεσμα. Κάποιος μπορεί από αυτή την πράξη να έχει ζημιωθεί ή και υποφέρει ή και πονέσει. Αλλά δεν έχει ο άνθρωπος, δεν έχει άλλη επιλογή. Άρα εσείς δεν νιώθατε βάρος για όλο αυτό? Όχι, δεν νιώσω βάρος. Όχι, κανένα βάρος δεν νιώθω. Δεν νιώθω κανένα βάρος γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Δεν νιώθει κάποιο βάρος για αυτό το γεγονός. Μίλησε και για τον Άρη Σερβετάλη, έτσι. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στο προσωπικό που λέει ότι δεν νιώθει κάποιο βάρος. Έτσι όπως το έχει στο μυαλό της η κυρία Ψηλάτη και το έχει αναλύσει, λογικό είναι να μην αισθάνεται απολύτως κανένα βάρος. Δεν ήταν δικιά της η απόφαση. Η απόφαση στην ουσία ήταν του Γιώργου Λιάνη. Άλλο αν πρέπει να βάλουμε άλλα στοιχεία μέσα και ηθικά κτλ. Στην ουσία αυτό που λέει η κυρία Ψηλάτη είναι ότι αν καθότανε με την οικογένειά του, θα ήταν δυστυχισμένος ο ίδιος. Οπότε πήρε την απόφαση να είναι ευτυχισμένος, κατέβηκε στην Αθήνα και έκανε άλλους ανθρώπους δυστυχισμένους. Τους οποίους έτσι κι θα τους έκανε δυστυχισμένους αν παρέμενε εκεί. Εμένα και το πρόσωπο ήταν. Μου φαίνεται και λίγο σαν μετάθεση ευθυνών. Μου φαίνεται και λίγο σαν μετάθεση ευθυνών. Δηλαδή... Ναι, εννοείται ότι η απόφαση του Λιάνη ήταν. Αλλά και εκείνη θεώρησε πολύ λογικό να αφήσει την οικογένειά του και να κατέβει στην Αθήνα. Άρα θεωρείς ότι δεν ήταν σωστό όπως το είπε. Ναι. Μιλήστε ξεκάθαρα. Όχι, σωστό με την έννοια του ηθικού και τα λοιπά, όχι. Εσύ, παιδί μου, αν ήταν ένας παντρεμένος. Ναι. Θα τον ξελόγιαζες. Εγώ. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε θεωρητική συζήτηση. Γιατί δεν μπορεί να ξέρεις ποτέ πώς θα στο φέρει η ζωή και πώς θα στο κάνει. Και αν ξέρεις ότι κάποιος έχει κάτι και πετυχαίνει και μπλέκεις και τα λοιπά, τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ηθικά ναι, δεν είναι σωστό. Πρακτικά όμως, εδώ που τα λέμε και με την οικογένειά του να καθότανε, πάλι δυστυχισμένη θα έκανε και τη γυναίκα του, θα έκανε και τον εαυτό του δυστυχισμένο. Όλους ναι. Οπότε προτίμησε τουλάχιστον να κάνει τον εαυτό του ευτυχισμένο, γιατί τους άλλους δυστυχισμένους έκανε. Άρα καλά έκανε. Καλά τώρα, κακά. Βέβαια, καταλάβουμε. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ αν είναι καλό ή κακό. Πάντως ούτε σε καλό του βγήκε, ούτε με την κυρία Ψηλάντη έκατσε. Μάλιστα. Εν τέλει, μέχρι το τέλος, ας πούμε. Ιερε, τι γίνεται, έχει πάσει στο τηλεφωνικό κέντρο. Να. Γυναίκες λέει προσέχετε τους άντρες σας. Μα το θέμα είναι οι γυναίκες να τους προσέξουν. Τι κάνει ο καθένας είναι. Όποιος θέλει να κάνει παράλληλες σχέσεις και τα λοιπά κάνει. Άλλοι φταίνε. Μάλιστα. Πάμε γρήγορα να δώσουμε πάλι το τάλ. Πάμε τουλάχιστον να φτιάξουμε το δέρμα μας. Θα το κάνουμε καινούριο. Πάμε να δώσουμε τη νούμερο 1 αναπλαστική κρέμα. Εδώ λοιπόν δεν πρόκειται να σας προδώσει ποτέ αυτό εδώ το προϊόν. Γιατί το μόνο θα σας κάνει να σας βοηθήσει. Να βοηθήσει το δέρμα σας. Να έχουμε ανάπλαση του δέρματος. Φυσικά. Με φυσικό τρόπο. Ναι, με φυσικό τρόπο. Γιατί Απάλτο Ταλ εδώ τι κάνει. Επουλώνει μικροτραυματισμούς, απαλύνει ρητίδες, απομονώνει τοξίνες, αντιμετωπίζει δήματα από χτυπήματα ή τσιμπήματα, ανακουφίζει μυϊκούς πόνους, βοηθάει στην ανάπλαση των ιστών του δέρματος, διατηρεί νεανική την επιδερμίδα, βελτιώνοντας την ελαστικότητά της, προστατεύει τα κύτταρα από το οξυδοτικό στρες, ενώ καταπολεμά και τις ραγάδες. Ποιος τα κάνει όλα αυτά, εδώ. Η Απάλτο Ταλ, η νούμερο 1, η νούμερο 1 αναπλαστική κρέμα. Ένα Απάλτο Ταλ τώρα στο 211.600 με 19,90. Τα δύο Απάλτο Ταλ 29,90. Κατάρρευση τιμών τώρα λοιπόν για να φτιάξουμε το δέρμα μας. Τι άλλο κάνει η Απάλτο Ταλ, πιάσε. Πιάσε Απάλτο Ταλ. Να πούμε λοιπόν ότι η Απάλτο Ταλ βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνισης κυταρίτιδας, ενώ μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί σαν βάση πριν από το μακιγιάζ, μετά την ηλιοθεραπεία, μετά το μπάνιο σαν ενυδατική κρέμα, μετά το ξύρισμα για να επανέλθει το δέρμα στα φυσιολογικά του επίπεδα και γενικότερα είναι μια αναπλαστική κρέμα πολλαπλής δράσης για όλο το σώμα, από την κορφή μέχρι τα νύχια και φυσικά για όλους τους μηνύς του χρόνου. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή, ήρθε η ώρα να βοηθήσουμε το δέρμα μας και να το ξανακάνουμε ξανά καινούριο. Ενώ εσείς μην ξεχνάτε, Golden Reaction Collagen στο 211.600, πίνουμε κολαγονάκι καθημερινά για να έχουμε ενέργεια, δύναμη και ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Για το κολαγόνο λέω, 211.600, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.